Καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να παρουσιάζουμε στο 24ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο γεωπληροφορικής. Ονομάζομαι Αθανάσιος Δήμου, είμαι μηχανικός γεωπληροφορικής και τοπογραφίας με παιδαγωγική κατάρτιση και μαζί στην ομάδα η συνάδελφος Νούση Ευθυμία, γεωγράφος και οι δυο μας με μεταπτυχιακά στην επιστήμη της γεωπληροφορικής. Ο τίτλος της εργασίας μας είναι Εκπαιδευτικό Εργαλείο Διαδικτυακού Διαδραστικού Χάρτη Γηπέδων Σταδίων Αθλημάτων Μπάλας. Στις μέρες της πανδημίας και με την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων των μαθημάτων της φυσικής αγωγής, εστιάζει στη θεωρία του αθλητισμού και των αθλημάτων, καθώς και σε αυτοσχεδιασμούς σε ένα αντικείμενο που προϋποθέτει σωματική επαφή, χρήση κοινού υλικού και συνεργασία των μαθητών και μαθητριών. Το μάθημα της φυσικής αγωγής και ο σχολικός αθλητισμός έχουν σαν κύριο μέλημα την καλλιέργεια των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων του παιδιού, που ενισχύεται η φυσική, η ατομική, καθώς και η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική διαδικασία, επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού και καλλιεργεί αρετές όπως θέληση, επιμονή και υπομονή, αλληλεγγύη και ομαδικότητα. Επιπλέον, εισάγει και ενισχύει στα παιδιά την υπευθυνότητα, την αυτονομία, τον αυτοέλεγχο, την αυτοπεποίθηση και τη μείωση του άγχους. Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια η έννοια της γεωπληροφορικής και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών έχουν ήδη ενταχθεί σε μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών γεωπληροφορικής σε κάθε βαθμίδα εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της δημιουργικής, της κριτικής και της χωρικής σκέψης των μαθητών, ώστε να τους παρέχει εφόδια στη διαχείριση, επεξεργασία και διανομή της γνώσης και της πληροφορίας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ο σκοπός της εργασίας, όπως αναφέραμε και στον τίτλο, όπου είναι ένας εκπαιδευτικός διαδικτυακός διαδραστικός χάρτης γηπέδων και σταδίων αθλημάτων μπάλας, είναι ότι οι μαθητές της 5ης και 6ης τάξης δημοτικού, έχοντας ως συνδυγό τα κεφάλαια 1 έως 3 του βιβλίου φυσικής αγωγής, να μπορούν να γνωρίσουν και να πλοηγηθούν στον εσωτερικό χώρο γηπέδων σταδίων αθλημάτων μπάλας και μέσω του διαδικτυακού αυτού χάρτη οι μαθητές να μπορούν με πάρα πολύ εύκολο και φιλικό τρόπο να εξερευνήσουν και να αντλήσουν πληροφορίες τόσο για το εσωτερικό χώρο του γηπέδου, όσο και για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για τα αθλήματα όπως είναι η καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο, η πετοσφαίριση και η αντισφαίριση. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι οι μαθητές μέσα από αυτό το διαδραστικό χάρτη να γνωρίσουν και να εντοπίσουν τις θέσεις των γηπέδων πάνω στον χάρτη, να γνωρίσουν τα γήπεδα των 4 αθλημάτων που αναφέραμε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του διαδραστικού χάρτη αθλημάτων μπάλας με τα 2 περιβάλλοντα βασικών χαρτών, πολιτικού χάρτη αλλά και δορυφορικών εικόνων, να εξοικειωθούν με τα διάφορα σύμβολα που χρησιμοποιούνται αναγεωντότητα στον χάρτη, να αποκτήσουν κουλτούρα με τις έννοιες της γεωπληροφορικής και χωρικής οντότητας, να καλλιεργήσουν θετική στάση προς το μάθημα της γυμναστικής και φυσικά να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. Κάποιες έννοιες σχετικά με αυτά που αναφέραμε, όπως είναι η γεωπληροφορική και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, η γεωπληροφορική ή αλλιώς geoinformatics στα αγγλικά, είναι μια σύνθετη λέξη, αποτελείται από τη λέξη γεω που παραπέμπει στη γεωγραφία και τη λέξη πληροφορική που παραπέμπει στην επιστήμη της πληροφορικής. Έτσι λοιπόν, η γεωπληροφορική είναι η επιστήμη η οποία αξιοποιεί τη γεωγραφική πληροφορία και τις σύγχρονες τεχνολογίες που αναπτύσσει η πολυεπιστήμη της πληροφορικής. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών από το 1960, ή αλλιώς τα Geographical Information Systems, όπου ο πατέρας των GIS είναι ο Roger Tomlinson, κατά τη διάρκεια της εργασίας του ανέπτυξε τα GIS, έχουν υπάρξει πάρα πολλοί ορισμοί γύρω από τα GIS. Λοιπόν, ένας απλός ορισμός αναφέρει ότι είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών σχετικών με ζητήματα γεωγραφικής φύσης. Σχετικά με τα στάδια και γήπεδα, όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν τις ρίζες τους από την αρχαία Ελλάδα, που αποτελούσαν και μέρος για τις υποδρομίες. Το στάδιον, ή αλλιώς τα λατινικά stadium, πήρε το όνομά του από το γήπεδο που γινόταν και η διεξαγωγή του αγωνίσματος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το στάδιο ως γήπεδο ήταν αρκετά μεγάλο για να διαγωνιστούν έως 20 αθλητές και ο αγώνας ήταν ένα σπριντ για μια απόσταση 200 γιάρδων, περίπου 180 μέτρων. Ο αγώνας αυτός έδωσε το όνομά του και στη μονάδα μήκους στάδιο, η οποία είναι ίση με την απόσταση που τρέχανε οι δρομοί στο αγώνισμα, δηλαδή 180 μέτρα. Τη σήμερα ημέρα, τα σύγχρονα στάδια γήπεδα φιλοξενούν μια πολύ ευρύτερη
ποικιλία αθλημάτων και σκοπών, καθώς και μεγάλων διοργανώσεων, όπως είναι και αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων. Σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαμε για την ανάπτυξη αυτού του εκπαιδευτικού διαδραστικού χάρτη, στην ουσία χρησιμοποιήθηκαν κάποια εργαλεία και λογισμικά των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και συγκεκριμένα το QGIS, ανοιχτό λογισμικό ανοιχτού κώδικα, λογισμικό GIS και η εργαλειοθήκη plugin QGIS του web. Ως βασικά χαρτογραφικά υπόβαθρα χρησιμοποιήθηκαν οι υπηρεσίες OpenStreetMap και η Google Satellite. Για τη χαρτογράφηση των εσωτερικών χώρων των γηπέδων και σταδίων έγινε γεωεντοπισμός και ψηφιοποίηση με τη δημιουργία σημειακών, γραμμικών και πολυγονικών γεωοντοτήτων, όπως για παράδειγμα οι περιοχές του γηπέδου αντίστοιχα για τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, τένις και βόλεϊ, όπως για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο τα σημεία του corner, το σημείο του penalty, που είναι η θέση των τερμάτων, αντίστοιχα για τον μπάσκετ που είναι η θέση του μπασκέτα, της μπασκέτας και ούτω καθεξής, όπου θα αναλυθούν και στην εφαρμογή μας λίγο παρακάτω. Σχετικά με τα ανοιχτά λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε και τις υπηρεσίες χαρτών που αναφέραμε, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Γκάρι Σέρμαν ξεκίνησε την ανάπτυξη του QGIS το 2002 και η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το 2009. Μέχρι σήμερα, με την βοήθεια της παγκόσμιας εθελοντικής κοινότητας του QGIS, το λογισμικό εμφανίζει μεγάλη ανάπτυξη και χρήση από πάρα πολλούς κλάδους, όπως και αυτή της εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν το QGIS είναι ένα ανοιχτό λογισμικό σύστημα GIS με άδεια χρήσης της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU που ανήκει στην παγκόσμια κοινότητα Open Source Geospatial Foundation ή αλλιώς ως GEO. Φυσικά λειτουργεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα υπολογιστών. Η υπηρεσία OpenStreetMap είναι ένας ανοιχτός διαδικτυακός χάρτης με ελεύθερη άδεια για το ευρύ κοινό, όπου τα δεδομένα παρέχονται από μια κοινότητα εθελοντών και πάλι που συνεισφέρουν και διατηρούν δεδομένα σχετικά με δρόμους, μονοπάτια, εκκλησίες, εστιατόρια και πάρα πολλά άλλα σε όλο τον κόσμο. Όλες οι λειτουργίες και τα δεδομένα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και προσβάσιμα στον καθένα χωρίς περιορισμούς. Τέλος, τα δεδομένα Google Satellite, τα οποία είναι δωρεάν ως προς τη χρήση και μόνο ως προς τη χρήση, δορυφορικά δεδομένα βασικού υποβάθρου. Οι στόχοι της εφαρμογής είναι για κάθε άθλημα οι μαθητές να μπορούν να αντλήσουν θεωρητικές πληροφορίες, να έχουν τους στοιχειώδες κανονισμούς του παιχνιδιού, να πλοηγηθούν στον ιστορικό χώρο ενός γηπέδου ή σταδίου, να εξοικειωθούν με τις διαστάσεις του γηπέδου και συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο να μπορούν να βρουν την ακριβή θέση των ελληνικών γηπέδων ποδοσφαίρου και να αντλήσουν διάφορες πληροφορίες όπως θα παρουσιαστούν και στην εφαρμογή παρακάτω, καθώς επίσης υπάρχει και χαρτογράφηση ως προς τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, τα οποία χωροθετούνται σε ιδιαίτερα φυσικού κάλους σημεία στη χώρα μας και κάποια ιστορικά ευρωπαϊκά γήπεδα ποδοσφαίρου. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσει την εφαρμογή μας αναλυτικά η συνάδελφος Ευθυμία. Καλησπέρα και από μένα. Η εφαρμογή απαρτίζεται από μια διαδικτυακή ιστοσελίδα όπου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για την εφαρμογή, αλλά και από τον διαδικτυακό διαδραστικό χάρτη. Πιο αναλυτικά, τα παιχνίδια μπάλας που θα μελετηθούν στην παρούσα εφαρμογή είναι το ποδόσφαιρο, η καλοθοσφαίριση, η πετοσφαίριση και τη σφαίριση. Έχουν χαρτογραφηθεί ενδεικτικά γήπεδα για τις παραπάνω κατηγορίες αθλημάτων, όχι μόνο ως προς τη θέση και το σχήμα, αλλά και ως προς τις βοηθητικές γραμμές, σημεία και πολύγωνα, όπου είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή του αγώνα. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές μπορούν να πλοηγηθούν και να εξερευνήσουν ενδεικτικά ένα γήπεδο στο χάρτη, καθώς και να συγκρίνουν τα σχεδιαγράμματα με το καρτογραφημένο γήπεδο. Επιλέγοντας το θεματικό επίπεδο γήπεδα στάδια ποδοσφαίρου Ελλάδας, εμφανίζονται τα ελληνικά γήπεδα ποδοσφαίρου. Οι μαθητές μέσα από την εφαρμογή θα μπορούν να πλοηγηθούν στα γήπεδα μέσω του χάρτη και να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για αυτά. Έχουν χαρτογραφηθεί συνολικά 68 γήπεδα ποδοσφαίρου. Η περιγραφική βάση δεδομένων περιλαμβάνει όνομα γηπέδου, έδρα, χωρητικότητα, έτος κατασκευής, ρεκόρ θεατών και διαστάσεις γηπέδου. Όσο αφορά τα γήπεδα ποδοσφαίρου που είναι χορτετημένα σε σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλους στην Ελλάδα, οι μαθητές μέσα από την εφαρμογή θα μπορούν να εξερευνήσουν διάφορα σημεία της Ελλάδας και να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για αυτά. Η περιγραφική βάση δεδομένων περιλαμβάνει την πόλη, τον νομό και διάφορες πληροφορίες.
Με τον τρόπο αυτό, για παράδειγμα, οι μαθητές θα μπορούν να δουν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στα Τζουμέρκα, το οποίο βρίσκεται στα 830 μέτρα υψόμετρο, σε ένα μοναδικό τοπίο, στην Τίνο, όπου βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, ή στην Ελασσόνα, όπου βρίσκεται σε υψόμετρο 1200 μέτρα. Επίσης, έχουν καρτογραφηθεί ενδεικτικά ιστορικά γήπεδα ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Οι μαθητές μέσα από την εφαρμογή θα μπορούν να εξερευνήσουν διάφορα σημεία της Ευρώπης και τα αντίστοιχα γήπεδα και να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες. Η περιγραφική βάση δεδομένων περιλαμβάνει το όνομα του γηπέδου, τη χώρα, την έδρα, τη χωρητικότητα, το έτος κατασκευής, διάφορες πληροφορίες και τον αντίστοιχο ιστότοπο. Όσο αφορά το διαδραστικό χάρτη, το περιβάλλον εργασίας του χάρτη είναι φιλικό προς τους μαθητές και τις μαθήτριες. Στα αριστερά υπάρχουν τα εργαλεία μεγέθυνσης και έβρισης γηπέδων. Στα δεξιά του χάρτη υπάρχει το υπόμνημα, όπου ο μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει με γρήγορο και εύκολο τρόπο οπτικά, μέσα από κατάλληλα σύμβολα και χρώματα, τα γήπεδα και αντίστοιχα τα αθλήματα μπάλας. Όσο αφορά τη λειτουργία έβρισης, ο μαθητής μπορεί να πληκτρολογήσει στα ελληνικά το όνομα ενός γηπέδου, βγαίνει αντίστοιχα λίστα με τα γήπεδα, να το επιλέξει και να το εμφανιστεί στο χάρτη με σύμβολο μπλε κύκλο. Στη συνέχεια, πατώντας πάνω στο σημείο ενός γηπέδου, προβάλλεται η αντίστοιχη περιγραφική βάση δεδομένων, όπου δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα του γηπέδου, την έδρα της ομάδας, χωρητικότητα, έτος κατασκευής, ρεκόρ θεατών και διαστάσεις όπου αυτές είναι διαθέσιμες. Έχοντας σαν οδηγό το σχολικό βιβλίο και σαν γνώμονα το αντίστοιχο σχεδιάγραμμα γηπέδου ανάθλημα, ψηφιοποιήθηκαν για τα γήπεδα μπάσκετ οι τελικές γραμμές, η γραμμή των 6,25 μέτρων, η κεντρική γραμμή, οι πλάγιες γραμμές και οι μπασκέτες. Ενδεικτικά έχει γίνει ψηφιοποίηση του γηπέδου μπάσκετ στην περιοχή Τρίτων Ασεπολίων. Αντίστοιχα, η ίδια δουλειά έχει γίνει και για τα γήπεδα ποδοσφαίρου, όπου έχουν ψηφιοποιηθεί η μεγάλη και η μικρή περιοχή, οι τελικές γραμμές, η κεντρική γραμμή και οι πλάγιες γραμμές, καθώς επίσης και η θέση των κόρνερ και των τερμάτων. Αντίστοιχα, έχει γίνει ψηφιοποίηση στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χολαργού. Με την ίδια διαδικασία έχει γίνει και το γήπεδο τέννις στο Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά και το ανοιχτό γήπεδο βόλεϊ του Βύρωνα. Οι μαθητές, επιλέγοντας τη γηγοντότητα γήπεδα στάδια ποδοσφαίρου Ελλάδας, αρχικά εμφανίζονται όλα τα γήπεδα πάνω σε επίπεδο Ελλάδας. Ο μαθητής, εστιάζοντας στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μπορεί να εντοπίσει το στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου βρίσκεται στην Τούμπα, και χρησιμοποιώντας σαν βασικό υπόβαθρο τον πολιτικό χάρτη, να εντοπίσει την προσβασιμότητα που υπάρχει σε αυτό το στάδιο, που υπάρχουν διαθέσιμα πάρκινγκ, καθώς και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Επιλέγοντάς το, μπορεί να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες γι' αυτό, όπως είναι το όνομα του γηπέδου, την έδρα της ομάδας, τη χωρητικότητα, το έτος κατασκευής, το ρεκόρ των θεατών και τις διαστάσεις. Αλλάζοντας υπόβαθρο σε Google Satellite Maps, μέσα από τις δορυφορικές εικόνες, ο μαθητής μπορεί να δει ακριβώς πώς είναι αυτή τη στιγμή το γήπεδο. Επιλέγοντας τα γήπεδα ιδιαίτερου κάλους, οι μαθητές αρχικά θα εντοπίσουν στο επίπεδο της Ελλάδας τα γήπεδα. Εστιάζοντας στην Τίνο, μπορούν να εντοπίσουν το γήπεδο ποδοσφαίρου που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. Μέσα από τις δορυφορικές εικόνες μπορούν οι μαθητές να δουν ότι υπάρχει μόνο πρόσβαση από την βορειοανατολική μεριά του γηπέδου, ενώ από την άλλη μεριά βρίσκεται δίπλα στην θάλασσα και κοντά σε βράχια. Επιλέγοντας το σημείο, μπορεί να αντλήσει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων, όπως για παράδειγμα την πόλη και διάφορες πληροφορίες. Αλλάζοντας περιβάλλον και πηγαίνοντας στον πολιτικό χάρτη,
μπορούν να δούνε αντίστοιχα σημεία ενδιαφέροντος και την προσβασιμότητα που έχει το γήπεδο. Τέλος, οι μαθητές, επιλέγοντας την γεωτότητα ιστορικά ευρωπαϊκά γήπεδα ποδοσφαίρου, βρίσκονται στο επίπεδο της Ευρώπης, εστιάζοντας στην Ιταλία και πηγαίνοντας στην Γένοβα, μπορούν να πλοηγηθούν στο στάδιο Λουίτσι Φεράρις, όπου είναι γνωστό ως Μαράζι στη Γένοβα της Ιταλίας, όπου είναι από τα παλιότερα στάδια, έχει φιλοξενήσει αγώνες ράγμπι και πήρε το όνομά του το Λουίτσι Φεράρις. Επίσης μπορούν να δουν διάφορες πληροφορίες, όπως είναι η χώρα, η έδρα, το έτος κατασκευής, η χωρητικότητα, καθώς και ο διαδικτυακός ιστότοπος με κρίσιμες πληροφορίες για το στάδιο. Αλλάζοντας περιβάλλον σε πολιτικό χάρτη, μπορεί ο μαθητής να εξοικειωθεί με την γύρω περιοχή, με διάφορα σημεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν, καθώς και για την προσβασιμότητα που υπάρχει. Κλείνοντας, ως προς τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στην τάξη οι μαθητές θα πρέπει να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ομάδες 2 ή 3 ατόμων. Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την ιστορικότητα και τη γεωγραφική πληροφορία των γηπέδων και σταδίων. Κάθε ομάδα θα επιλέξει μια περιοχή και μια κατηγορία ενδιαφέροντος των γηπέδων, όπως αναλύθηκαν πριν λίγο. Για παράδειγμα, η μία ομάδα τα ευρωπαϊκά γήπεδα, η άλλη ομάδα τα γήπεδα φυσικού κάλους της Ελλάδος και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, σαν ομάδα, θα πρέπει να αυτενεργήσουν και με τη βοήθεια του διαδραστικού χάρτη μας να ανακαλύψουν και να μάθουν αυτές τις συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως το έτος κατασκευής, η ιστορία του γηπέδου, η χωρητικότητα και όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στο χάρτη για αυτά τα συγκεκριμένα γήπεδα και των 4 αθλημάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο. Στο τέλος της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η κάθε ομάδα θα κάνει μια παρουσίαση στην τάξη, στις υπόλοιπες ομάδες και στους καθηγητές φυσικά, για τα γήπεδα της περιοχής που διάλεξαν, θα τους ξεναγήσουν μέσω του χάρτη και επίσης θα παρουσιάσουν ποια γήπεδα τους έκαναν εντύπωση περισσότερο, ποια τους άρεσαν, τόσο ιστορικά όσο και ως προς τη γεωγραφική πληροφορία. Μια άλλη δραστηριότητα αφορά τη χωρική σκέψη και την ανάλυση του χώρου, όπου σε αυτήν την δραστηριότητα επίσης οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες 2 ή 3 ατόμων και αυτή τη φορά θα πρέπει να εξερευνήσουν συγκεκριμένα γήπεδα και στάδια της περιοχής που έχουν επιλέξει και να απαντήσουν μέσα από κάποια φύλλα εργασίας σχετικά με τον προσανατολισμό των γηπέδων και σταδίων, δηλαδή σε ποια χώρα είναι, σε ποια πόλη, πού βρίσκεται το κάθε στάδιο ή γήπεδο σε σχέση με την κοντινότερη πόλη, έτσι ως προς τα σημεία του ορίζοντα, ότι είναι βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά, βορειοδυτικά. Στη συνέχεια θα πρέπει να γεωεντοπίσουν και να διερευνήσουν γεωπεριβαλλοντικά τα γήπεδα, αν είναι κοντά σε θάλασσα, σε λίμνες, σε ποτάμια ή αν είναι εντός της υπηρετικής χώρας και βρίσκονται κοντά σε βουνά και ούτω καθεξής. Και τέλος, ως προς την προσβασιμότητα, να είναι σε θέση να αναλύσουν την ευρύτερη περιοχή, τις θέσεις των γηπέδων και να απαντήσουν για τον αν υπάρχει πρόσβαση με αυτοκίνητο, δηλαδή αν υπάρχει οδικό δίκτυο, σε τι κατάσταση είναι αυτό το οδικό δίκτυο, αν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ για τον κόσμο και επίσης κατά πόσο εξυπηρετούν οι υποδομές του γηπέδου τους κατοίκους της περιοχής ή τους ενδυνάμει τουρίστες αντίστοιχα στις περιοχές και τα γήπεδα φυσικού κάλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή σας. Για οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα email που βρίσκονται στην αρχή της παρουσίασης.